Πας μέσα στο αυτοκίνητο ή σε σπίτι ή σε ξενοδοχείο. Σε ξενοδοχείο που το ελέγχεις εσύ. Ναι, είναι δικό μου. Έτσι ώστε να αισθάνεσαι πιο ασφαλής. Σίγουρα, ναι. Και θα προτιμούσες βεβαίως από το αυτοκίνητο στη Βουλιαγμένη. Δεν πάω ποτέ στη Βουλιαγμένη. Και στο αυτοκίνητο τώρα τελευταία το έχουμε κόψει τελείως. Επειδή είναι επικίνδυνο. Επειδή είναι επικίνδυνο. Και επειδή έχουν γίνει και κάποια επεισόδια με κάποιους που νομίζουν ότι με το να έρθουν να το παίξουν μάγκα σε μένα είναι άντρες. Εδώ είναι αστείο. Βέβαια. Και προτιμούμε το ξενοδοχείο. Έχετε ανθρώπους δίπλα σας που να μπορούν να σας βοηθήσουν σε περίπτωση δυσκολίας. Όχι. Είμαι τόσα χρόνια που καταφέρνω μόνη μου να ξεπερνώ τις μικρές δυσκολίες. Χωρίς προστάτη δηλαδή. Όχι, δεν υπάρχουν αυτά. Πες μου, Λυγιά μου. Πώς είσαι έτσι, έλα να δουλέψουμε αύριο, ας πούμε, ξέρω εγώ τι, μπεντατζή εσύ, έλα να δουλέψουμε στην οικοδομή, παλιόπουστα, η μάνα σου δεν τρέπεται που σε έβγαλε. Διάφορα, πολλά άσχημα πράγματα. Πώς περνάει η βραδιά έτσι. Απαντάς. Απαντάς. Και άλλο απαντάς, μήπως... Όταν ένας άνθρωπος έρχεται αντιμέτωπος για να μειώσει αυτό που είσαι εσύ, αυτό με τον οργανισμό σε μένα, δίνω παλιά. Δεν ξέρω γιατί. Τι δίνω. Σύμφωνοι, αλλά εκεί είναι προστατευμένοι πίσω από το αυτοκίνητό του και εσύ είσαι τεθειμένη. Έχω στόμα, πολύ μεγάλο στόμα. Για πες μας, τι τους λέει συνήθως. Α, δεν μπορώ να το πω τώρα. Πώς, γιατί σε τέτοια ώρα η τηλεόραση λέει τα πάντα. Έλενα... πολύ. Άρα το αντριλίκι ήταν προσωρινό, δηλαδή, έτσι. Βέβαια. Ξέρεις, έρχονται με τις κοπελίτσες τους πιο πολύ να δείξουν ότι και καλά, ξέρω εγώ τι. Κοίταξε έτονα. Ή στον δρόμο το προχωράς, ας πούμε, ένα ζευγάρι. Κοίταξε έτονα. Σε μειώσει. Σε έχει πάρει ποτέ κανείς μαζί με την κοπέλα του, με τη γυναίκα. Πολλές φορές. Εγώ είμαι από τη Θεσσαλονίκη καταρχήν. Και εκεί είναι πιο ανώμελη, ας το πούμε. Ανώμελη από ό,τι στην Αθήνα. Πιο βιτσιόζη. Είναι τέλειοι. Πες μας. Είναι τέλειοι. Τέλειοι. Δηλαδή. Καταπληκτική. Πες μου ιστορίες που πρέπει να ξέρω. Πες μου πράγματα που και εσύ τώρα τα θεωρείς ότι ήταν extraordinaire, ας πούμε. Ήταν εξαιρετικά στη ζωή σου. Έχω πάει με 35 άτομα σε μαζί? Βίλα. Σε βίλα. Γυναίκες, γκέι, τραβεστί, λεσβίες, τα πάντα. Φαντάζομαι ότι μπορεί να γίνει και μέσα. Φαντάζομαι, αλλά ήσουν. Η μόνη τραβεστή ήμουν εγώ όμως. Ήσουν η μόνη τραβεστή. Η μόνη τραβεστή. Και ήσουν και το κέντρο του ενδιαφέροντος του σεξουαλικού των άλλων. Όλοι ήταν γύρω μου. Πώς αισθανόσουν. Δεν ξέρω. Μ' άρεσε. Πάρα πολύ μ' άρεσε. Είμαι πολύ σεξουαλικός τύπος. Μ' αρέσει πάρα πολύ το σεξ. Ποιο σεξ? Ποιο απ' όλα? Απ' όλα. Δεν έχω πρόβλημα στο σεξ. Απ' όλα όταν εννοείς να είσαι εσύ ενεργητικός. Όχι. Mm. Θα μ' άρεσε όμως αν θα βλέπα κάποιο αγοράκι πολύ όμορφο, αγοράκι όταν λέμε 24-25 χρονών, που είναι παθητικός και στο παιχνίδι επάνω μου πει να κάνω τον ενεργητικό, σαν ρόλο όμως, θα το κάνω. Σαν ρόλο. Σαν φαντασίωση. Σαν φαντασίωση. Όχι σαν ικανοποίηση δικιά μου. Ακριβώς. Σαν ρόλο θα το έκανα. Αλλά πρέπει να είναι πολύ όμορφο παιδί για να το κάνω. Αλλιώς δεν το κάνω με τίποτα. Άρα δηλαδή η λαϊκή πλάνη ότι εσείς δεν έχετε στήσει είναι πλάνη. Βέβαια. Έχετε. Βέβαια. Και όταν λες ότι σου αρέσει το σεξ, όταν διαλέγεις τι είδους σεξ θα κάνεις, τι είδους σεξ θες να κάνεις. Επειδή είμαι και λίγο. Τέλος πάντων, μου αρέσει να με παίρνουν πάνω στην κουζίνα. Πάνω στην κουζίνα? Μ' αρέσει πάνω στην κουζίνα. Στην ηλεκτρική κουζίνα? Σε ό,τι κουζίνα και να είναι, δεν έχω πρόβλημα. Όχι. Απλώς δεν είναι μια κουζίνα. Έχεις ένα φετίχ με την κουζίνα γενικώς δηλαδή. Ναι, μου αρέσει η κουζίνα. Δεν ξέρω γιατί ξέρεις τι γίνεται με την κουζίνα, ότι νομίζω θέλω φορά μια ποδιά, ψηλά τα κούνα, ζαριέρες και τέτοια και διάφορα. Και θέλω ξαφνικά να γίνει όλη αυτή η επαφή. Δεν θέλω δηλαδή να ξέρω ποιος άνθρωπος είναι ή ο δικός μου ή όποιος είναι. Υπάρχει δικό σου? Ναι, υπάρχει. 9 χρόνια. Μόνιμη σχέση, 9 χρόνια. 9 χρόνια. Τι δουλειά κάνει? Με διάφορα ασχολείται. Τον ζεις? Τον ζω. Όχι τον ταΐζω όμως. Όχι τον ποτίζω και τον ταΐζω. Τον ζω. Ζούμε μαζί. Ζείτε μαζί, αλλά εσύ πληρώνεις. Όχι, μισά-μισά. Και το ενίκιο και τα πάντα. Straight. Straight. Δηλαδή θέλω να πω στη μέση. Ναι, καλά. Πολύ καλά, πολύ καλά είμαι. Και είσαι ευχαριστημένος. Βέβαια. Ευχαριστημένη. Βέβαια. Πρέπει να αποφασίσω να σας μιλάω στο θηλυκό. Στο θηλυκό. Βέβαια. Για να μην μπλεχτούμε. Γιατί μετά θα ακούγεται περίεργο ότι σε λέω γλυκιά μου, κατάλαβες. Λοιπόν, εγώ είμαι γλυκιά. Μπαλάκι. Μπαλάκι. Θέλεις και εσύ μπαλάκι. Ανησυχείς αν κολλήσεις τίποτα? Βέβαια, ανησυχώ. Πώς να ανησυχώ? Πόσο προφυλαγμένες είστε σε σχέση με τους ανεύθυνους ετεροφιλόφιλους που τον δίνουν όπου να είναι και τον παίρνουν όπως να είναι? Ξέρεις τι γίνεται, οι straight όταν έχουν μία μόνιμη σχέση στη γυναίκα δεν βάζουν προφυλακτικό ποτέ. Γιατί είναι το αίσθημά τους, ξέρουν. Και δικαιολογημένα. Ναι, όταν έρχονται σε μένα.